αρχίζει η ειδική εκδήλωση παρουσία του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς στην αίθουσα της Γερουσίας. Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να προεδρεύω στη σημερινή συνεδρίαση που εκπληρώνει και συμβολίζει ένα αίτημα γενεών και πολύχρωμων αγώνων και είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθηγητής Κώστας Δουζίνας. Κύριε Δουζίνα, έχει το λόγο. Καλωσορίζουμε σήμερα με χαρά και συγκίνηση τον Πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, τον Αμπού Μάζιν, στην Ελλάδα, την Αθήνα, γενέτειρα της Δημοκρατίας και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος Αμπάς είναι ηγέτης παγκοσμίου κύρους και αναγνώρισης. Θρυλική μορφή του Παλαιστινιακού αγώνα. Ένας άνθρωπος αδιαπραγμάτευτα αφοσιωμένος σε αρχές και αξίες και αμετάκλητα πραγματιστής στην διαδικασία εφαρμογής τους. Ο Πρόεδρος Αμπάς γεννήθηκε στο Σαφέν της Παλαιστίνης το 1935. Το 1948, μετά τον πόλεμο και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, έφυγε πρόσφυγας στη Συρία. Μια Συρία που τότε καλωσόριζε τους πρόσφυγες, όπως κάνει και η Ελλάδα σήμερα. Ο Πρόεδρος Αμπάς υπήρξε ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης Φατάχ, στενός συνεργάτης του Προέδρου Γιασέρ Αραφάτ και για δεκαετίες υπεύθυνος για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Είναι ο αρχιτέκτονας της Συμφωνίας του Όσλο, την οποία και υπέγραψε το 1993. Ο Μαχμούτ Αμπάς εξελέγει πρόεδρος του Οργανισμού Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης το 2004 και πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής το 2005. Από τότε έχει αφιερώσει τον εαυτό του στην επίτευξη της ειρήνης. Στο πρόσωπό σας, Πρόεδρε, τιμούμε την ιστορία, τον πολιτισμό, τους αγώνες και τις θυσίες του Παλαιστινιακού λαού. Η φιλία Ελλήνων και Παλαιστινίων είναι μακρά, ειλικρινής και στενή. Οι λαοί μας έχουν πικρή εμπειρία από πολέμους, κατοχές, καταπίεση. Στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας τους, οι Έλληνες αντιστάθηκαν σε επιδρομείς, κατακτητές και δικτάτορες. Δεν γινόταν διαφορετικά για μας τα παιδιά της Αντιγόνης. Αυτή η κοινή μακρόχρονη ιστορία κάνει τους Έλληνες αλληλέγγυους στους αγώνες και συμπαραστάτες στα βάσανα του Παλαιστινιακού λαού. Οι δύο λαοί είναι φίλοι και ανάδελφοι. Πριν από λίγο, το Ελληνικό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα μια ιστορική απόφαση που καλεί την ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει στην επανέναρξη των ειρηνευτικών διαδικασιών και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Ένα κράτος ενιαίο και κυρίαρχο στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η λύση των δύο κρατών που προωθεί η Ελλάδα θα εξασφαλίσει το δικαίωμα Ισραηλινών και Παλαιστινίων να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια, χωρίς καταπίεση, βία και τρομοκρατία. Είστε πρωτεργάτης, Πρόεδρε, της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους. Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής σας σε αυτή την προσπάθεια και στην επίτευξη ειρήνης. Για μας τους Έλληνες που πολεμήσαμε για την ανεξαρτησία μας, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, το δικαίωμα κάθε λαού να διοικεί τα του οίκου του χωρίς ξένες παρεμβάσεις είναι απόλυτο και αναπαλωτρίωτο. Η απόφαση της Ελληνικής Βουλής είναι σημαντική συμβολικά. Η Ελλάδα, χώρα φιλιρηνική και φίλη της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, μπορεί να παίξει ρόλο μεσολαβητή για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Όπως όλοι ξέρουν, η λύση στο Παλαιστινιακό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνευση της περιοχής. Μας ανησυχεί ωστόσο η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή. Μας ανησυχεί το τείχος που χωρίζει γεωργούς από τα χωράφια τους, ο αποκλεισμός της Γάζας, η συνεχιζόμενη επικισμή. Μας ανησυχούν οι πύραυλοι που χτυπούν το νότιο Ισραήλ, οι επιθέσεις αυτοκτονίας, τα αθώα θύματα. Ελπίζουμε
ότι η πρωτοβουλία της Ελληνικής Βουλής θα συμβάλλει στη μείωση της έντασης και εν καιρό στην συμφιλίωση των δύο κρατών. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μερικές γενικότερες σκέψεις. Οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί είναι γείτονες, αλλά ταυτόχρονα ξένοι και πολέμοι. Μπορεί να γίνει ο γείτονας φίλος. Τι παραμυθία μπορεί να ανακουφίσει τις αναμνήσεις καταστροφών που έπληξαν τους δύο λαούς και επιστρέφουν ως αποθυμένο τραύμα. Ας στραφούμε στη σοφία των λαών μας. Η Ιερουσαλήμ διδάσκει ότι για να αφήσουμε πίσω τις τραυματικές μνήμες του παρελθόντος πρέπει να κοιτάξουμε τον άλλον στο πρόσωπο, κατάματα, καθώς μου λέει «Μη με σκοτώσεις, πεινάω, διψάω, δώσε μου άσυλο». Η εντολή «Ου φωνεύσεις», κεντρική στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, βρίσκεται στη βάση της ηθικής και της γλώσσας, θεμέλιο της ανθρωπότητας. Ο πρόσφυγας, ο κυνηγημένος, ο τρομοκρατημένος είναι εικόνα ανθρώπου και ομοίωση Θεού. Από την Ιερουσαλήμ στην Αθήνα. Το 403 π.Χ. οι Αθηναίοι Δημοκράτες ανέτρεψαν τους 30 τύραννους. Ο Κλεόκριτος, ηγέτης των Δημοκρατικών, ζήτησε να τιμωρηθούν οι τύρανοι αλλά να δοθεί αμνηστία στους υπόλοιπους ολιγαρχικούς για τα βάσανα που είχαν επιβάλει στο Δήμο. Οι Αθηναίοι πήραν τον όρκο «Μη νησικακίν». «Μη νησικακίν». Τι εννοούσαν? Να μην θυμόμαστε τα βάσανα που πάθαμε, να μην χρησιμοποιούμε τη μνήμη τους για να κάνουμε κακό. Αυτή η μονομερής ενέργεια, γιατί ήταν μονομερής ενέργεια, ήταν αυτή που οδήγησε στην ειρήνη και ξανάφτιαξε την πόλη. Ας δώσω την τελευταία λέξη για τον άλλο, τη μνήμη και τον χρόνο, στον μεγάλο Παλαιστίνιο ποιητή Μαχμούτ Νταρουίς, στο ποίημα «Η κουκουβάγια της νύχτας». Υπάρχει εδώ ένα παρόν που δεν το αγκαλιάζει το παρελθόν. Ίσως μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου εδώ. Ίσως μπορώ να γεννήσω τον εαυτό μου τώρα και να διαλέξω διαφορετικά γράμματα για όνομα. Να ένα παρόν που κάθεται στον γενωμένο χρόνο και κοιτάει τα ίχνη αυτών που περπατούν στα καλάμια του ποταμού γυαλίζοντας την φλογέρα τους με τον άνεμο. Ίσως τα λόγια να γίνουν διαφανή και να δούμε μέσα τους να ανοίγουν παράθυρα. Ίσως ο χρόνος να βιαστεί, να με εμάς να κουβαλάμε το αύριο στις βαλίτσες μας. Να ένα παρόν χωρίς χρόνο. Κανείς δεν βρήκε εδώ κάποιον που θυμάται πως βγήκαμε από την πόρτα. Ρηπή ανέμου. Ρηπή ανέμου και φτερούγισμα περιστεριού. Πρόεδρε Αμπάς, η Βουλή μας σας χαιρετίζει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Κώστα Δουζίνα, πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τώρα το λόγο έχει ο πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς. Κύριε πρόεδρε, αν έχετε καλοσύνη. Εις το όνομα του ελεήμονος και εκτήρμονος Θεού, κύριε πρόεδρε της συνεδρίασης, εξοχότατε κύριε πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, εξοχότατε κύριε πρωθυπουργέ της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι μέλη της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, ειρήνη, ευλογία και έλεος του Θεού να είναι μαζί σας. Σήμερα είναι
ένα γαμήλιο γεγονός μεταξύ Παλαιστινίων και Ελλήνων, και αν συμβολίζει κάτι, συμβολίζει στην πραγματικότητα το βάθος των ιστορικών ανθρωπίνων σχέσεων που συνδέουν τον ελληνικό λαό και τον παλαιστινιακό λαό. Ίσως τα κόμματα σας να έχουν μεταξύ τους κάποιες διαφορές για κάποια πολλά θέματα, αλλά δεν υπήρχε και δεν θα υπάρχει διαφωνία σχετικά με το παλαιστινιακό ζήτημα. Απόδειξη των λεγόμενων είναι το ψήφισμα που εκφωνήθηκε στην Ολομέλεια πριν από λίγο, που σημαίνει ότι όλα τα κόμματα και όλα τα μέλη εξονόματος του ελληνικού λαού ψήφισαν υπέρ της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης. Σας ευχαριστώ όλους. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την βαθιά εκτίμηση στην έγκριτη Βουλή σας για αυτή την ειδική συνεδρία σχετικά με το ιστορικό ψήφισμα, καθώς επίσης και την εισήγηση προς την ελληνική κυβέρνηση προς αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Η Βουλή συμφώνησε ομόφωνα και με τα διάφορα κόμματα της για την στήριξη της Παλαιστίνης, οπότε επάξια θεωρείται ιστορικό ψήφισμα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον εξοχότητο Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τους Αντιπροέδρους και όλα τα παρόντα μέλη για αυτή την θερμή, μεγάλη υποδοχή το οποίο εισπράξαμε από σας, που εκφράζει το βάθος των σχέσεων φιλίας, ιστορικής φιλίας που συνδέει μεταξύ Ελλάδας και Παλαιστίνης και μεταξύ των λαών τους, και τα οποία επιδιώκουμε πάντα να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, όπως επίσης το φροντίζετε εσείς. Οπότε σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξεχνούμε τις σταθερές και επί της αρχής θέσεις σας με την Παλαιστίνη σε όλες τις φάσεις, προκειμένου ο λαός μας να καταστεί δυνατός να αποκτήσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία του, και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι το σημερινό σας ψήφισμα θα αφήσει πολύ καλή απήχηση στον παλαιστινιακό λαό, και θέλω να εκφράσω με αυτή την ευκαιρία, όπου υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά το 2016 και πανηγυρίζουμε από κοινού τα Χριστούγεννα, σας εύχομαι και εύχομαι σε εσάς και σε όλους τους λαούς του κόσμου καλή χρονιά και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, έχουμε διεξαγάγει επιτυχημένες και καρποφόρες συναντήσεις χθες με τον εξοχότατο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον εξοχότατο Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου την περαιτέρω σύσφυξη των κοινών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Συμφωνήσαμε στη συνέχιση του συντονισμού και της διαβούλευσης και της σημασίας συγκρότησης κοινής κυβερνητικής επιτροπής και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματιών στις δύο χώρες. Σήμερα μεταφέρω από τον παλαιστινιακό λαό μήνυμα αγάπης και εκτίμησης και ευχές στην Ελλάδα και στον λαό της για να πετύχουν όσα φιλοδοξείται και επιδιώκεται
από οικονομικής ανάπτυξης, από πρόοδο και ανάπτυξη, και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι μπορείτε να υπερβείτε τα εμπόδια και τα κολλήματα που αντιμετωπίζετε. Είστε η χώρα του πολιτισμού, της σκέψης, της φιλοσοφίας, της δημιουργίας, και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα παραμείνετε έτσι. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι από την Παλαιστίνη, την γη της αγιότητας και της ειρήνης, η οποία συνδέεται με την φίλη χώρα σας και τον φίλο λαό σας με πνευματικές ιστορικές σχέσεις, οι οποίες πάντα ήταν χαρακτηριστικό τους. Η ειλικρίνεια εδώ, για να σας ενημερώσω για την δύσκολη, επικίνδυνη κατάσταση που διαβιώνει ο λαός μας και η υπόθεσή μας εδώ και περίπου 7 δεκαετίες, όπου η Ισραηλινή κατοχή συνεχίζεται στο έδαφος του κράτους της Παλαιστίνης και συνεχίζονται οι κατοχικές διαδικασίες να επεκτείνονται στον επικιστικό επέκταση, την κατάσχεση των εδαφών και την ανέγερση του τείχους της απομόνωσης και της ρατσιστικής διάκρισης, όπως που ανέφερε ο αξιότιμος κύριος που προλόγησε, καθώς επίσης την προσβολή των Αγίων Χριστιανικών και Ισλαμικών τόπων στην Ιερουσαλήμ και στη Βηθλεέμ. Ακόμα και εντός του Ισραήλ έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένως από την παρεκτροπή αυτής της διένεξης, από τον πολιτικό νομικό χαρακτήρα μεταξύ ημών και των Ισραηλινών να εκτραπεί σε θρησκευτική διένεξη, την οποία δεν αποδεχόμαστε, όπου οι επιπτώσεις τους θα είναι πολύ επικίνδυνες για όλη την περιοχή. Όταν εκτραπεί αυτή η διένεξη ή προσπαθούν να εκτρέψουν αυτή τη διένεξη από πολιτική, νομική σε θρησκευτική, αυτό θα δώσει το πρόσχημα σε όλες τις εξτρεμιστικές πλευρές από Ντάεσ ή από άλλες πλευρές, για να μιλούν με τη διαλεκτό τους, με την γλώσσα τους, να πούνε αυτά που θέλουν, ότι τάχα αυτές οι οργανώσεις είναι που εκφράζουν το Ισλάμ, ενώ το Ισλάμ είναι αθώο από αυτές. Οπότε εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε όπλο στους εξτρεμιστές. Πρέπει η διένεξη ανάμεσα σε εμάς και στους Ισραηλινούς να είναι πολιτική. Δεν επιτρέπεται να μετατραπεί σε θρησκευτικό ζήτημα καθόλου. Οπότε από εδώ λέμε ότι χρειάζεται η προστασία, να μην γίνονται εχθροπραξίες κατά του τεμένους Αλ-Αξά, κατά των εκκλησιών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Ας αφήσουμε αυτό το θέμα και να μιλάμε για την κατοχή, για τον επικιστικό τρόπο, για το τείχος απομόνωσης, τις ρατσιστικές διακρίσεις. Αυτό το τείχος χτίστηκε και συνεχίζει να χτίζεται. Εμείς δεν θέλουμε τείχος που να μας χωρίζει. Εμείς στην πραγματικότητα θέλουμε γέφυρα να μας ενώνει. Εμείς είμαστε γείτονες και το μέλλον θα είμαστε φίλοι. Ποιο θα είναι το εμπόδιο να γίνουμε φίλοι? Εμείς δεν είμαστε κατά του Ιουδαϊσμού και δεν μπορούμε να είμαστε εναντίον του Ιουδαϊσμού. Ο Ιουδαϊσμός είναι σεβαστή θρησκεία. Τη σεβόμαστε όλοι, την εκτιμούμε όλοι και την αγιοποιούμε όλοι. Αλλά το πρόβλημά μας είναι με την κατοχή, την σιωνιστική κατοχή. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κατοχή και στη θρησκεία. Είμαστε
σεβόμαστε το θρήσκευμα το Ιουδαϊκό. Δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικό. Γι' αυτό παρακαλούμε πολύ να μην μετατραπεί η διένεξη σε θρησκευτική διένεξη. Η Παλαιστίνη ήταν και παραμένει κάτω από τον μακροβιότερο καταπιεστικό φαινόμενο κατοχής που γνώρισε η σύγχρονη ανθρωπότητα. Οι Ισραηλινοί λένε ή εσείς ή εμείς σε αυτά τα Άγια εδάφη. Εμείς τους λέμε αυτοί οι Άγιοι τόποι είναι για μας και για σας. Η απάντηση των Ισραηλινών είναι ή εμείς ή εσείς. Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να γίνει και δεν πρόκειται ο πολιτισμένος κόσμος να δεχτεί αυτό που καλούμε απεικιοκρατία, εναλλακτική απεικιοκρατία, δηλαδή να αλλάξουμε ένα λαό με έναν άλλο λαό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και βλέπουμε τα τραγικά επικιστικά εγκλήματα εναντίον του λαού μας υπό την προστασία του στρατού και της αστυνομίας τους χωρίς να υπάρχει τιμωρία και η χώρα μας βιώνει γεγονότα εξαιτίας της συνέχισης της κατοχής και την έλλειψη ελπίδας προς το μέλλον. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η περιοχή μας βιώνει βία και τρομοκρατία την οποία καταδικάζουμε με ό,τι σημαίνει αυτή η καταδίκη και θέλουμε να πούμε την ανάγκη να σταματήσει η χρηματοδότηση αυτής της δημοκρατίας, να υπάρχει δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη, πράγμα το οποίο θα αφαιρέσει τα οποιαδήποτε προσχήματα από όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Παλαιστίνη και το Παλαιστινιακό και την Ιερουσαλήμ ως πρόσχημα. Εμείς θέλω να τονίσω ότι είμαστε εναντίον χρήσης του όπλου με οποιοδήποτε πρόσχημα. Όταν λέω όπλο εννοώ από το πιστόλι μέχρι τον πύραυλο. Δεν είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ του ειρηνικού αγώνα. Ειρηνική διαδήλωση, ειρηνικός διάλογος. Τώρα και συζητήσεις οι οποίες θα γίνονται με ειρηνικό τρόπο. Αυτές οι διαδηλώσεις που γίνονται τώρα στην Παλαιστίνη απαγορεύεται να υπάρχει χρήση όπλου. Οπότε το θέμα του όπλου δεν υπάρχει στη δικιά μας ατζέντα, διότι αυτό θα οδηγήσει μόνο στην καταστροφή, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε, να κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να μιλήσουμε για το όραμα των δύο κρατών που θα είναι αναγνωρισμένο από όλες τις χώρες του κόσμου. Σύνορα του 1967, πρωτεύουσα Ανατολική Ιερουσαλήμ, να λύσουμε όλα τα προβλήματα και να ζήσουμε σε ασφάλεια και σε σταθερότητα. Παραμένουμε να τίνουμε την χείρα μας στους Ισραηλινούς. Σχετικά με αυτό θέλω να επαναλάβω ότι προανέφερα ότι δεν είναι χρήσιμο να χάνουμε τον χρόνο και να ζητούμε διαπραγματεύσεις μόνο για τις διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν γίνεται, διαπραγματεύσεις για τις διαπραγματεύσεις. Μέχρι πότε θα περιμένουμε? Ήδη έχουμε διανύσει 68 χρόνια με υφιστάμενη διένεξη. Μέχρι πότε? Είμαστε ο μοναδικός λαός που είμαστε υποκατοχή. Είμαστε πολιτισμένος λαός, είμαστε μορφωμένος λαός, είμαστε λαός φιλιρηνικός. Γιατί βιώνουμε όλα αυτά, γιατί ο κόσμος τα δέχεται όλα αυτά? Βλέπουμε στις πέντε υπήρους σταθερά κράτη, είτε είναι μεγάλα είτε είναι μικρά. Γιατί γίνεται αυτό με τον Παλαιστινιακό λαό? Οι διαπραγματεύσεις για τις διαπραγματεύσεις δεν λένε τίποτα από τη διαδικασία του Όσλου, όπου συμφωνήσαμε, υπογράψαμε συμφωνία και σεβαστήκαμε την υπογραφή μας, αλλά δυστυχώς δεν το σεβάστηκαν. Από τότε μέχρι σήμερα γίνονται διάλεκτοι, άτεκνοι διάλεκτοι. Ελάτε να το συζητήσουμε, να διαπραγματεύσουμε, να διαπραγματευτούμε, να τελειώσουμε την ακατοχή. Εμείς
θα ακούσουμε τι θέλετε. Από εσάς τι ζητάμε, απλώς να τερματιστεί η κατοχή. Απλά λόγια, αλλά φαίνονται μερικές φορές ανέφικτα να γίνουν. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θέλω να εκφράσω την ύψιστη εκτίμησή μας για τις απόφασεις των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα προϊόντα των κατοχικών Ισραηλινών επικισμών. Επίσης εκφράζουμε την εκτίμηση στις θέσεις των χωρών που ανεγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης και καλούμε τις χώρες να στηρίξουν τη λύση των δύο κρατών και δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα την Παλαιστίνη. Τις καλούμε να προβούν στην αναγνώριση. Υπάρχουν, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, υπάρχουν 600.000 έπικοι καθημερινά κατασκευάζονται επικισμοί στο ίδιο έδαφος που κατακτήθηκε το 1967. Μα γιατί γίνονται εδώ οι επικισμοί και μπορείς να κτίσεις στο άλλο έδαφος, αλλά το να κτίσεις το έδαφος που κατέλαβες το 1967, αυτό σημαίνει ότι περιπλέκεις το ζήτημα και δεν θέλεις επίλυση του εγώ όμως θέλω επίλυση και επευκαιρία, αν επιτευχθεί η ειρήνη ανάμεσα σε εμάς και στο Ισραήλ, όλες οι αραβικές χώρες, όλες οι Ισλαμικές χώρες, οι οποίες είναι 57 κράτη. Όλα αυτά τα κράτη θα αναγνωρίσουν την ίδια στιγμή το Ισραήλ και θα υψώσουν τη σημαία του Ισραήλ στις πρωτεύουσές τους, όπως έχει εκδηλωθεί το 2003 στην αραβική διάσκεψη κορυφής και αργότερα και οι μουσουλμάνοι τόνισαν ότι τίνουν την χείρα τους στο Ισραήλ προκειμένου να αποκτήσουμε την ειρήνη. Ποιο είναι το αίτημά μας να αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη? Θα αναγνωριστεί το Ισραήλ από την Ινδονησία μέχρι την Μαυριτανία, θα την αναγνωρίσουν. Οπότε αυτό το ανεκτίμητο δώρο που προσφέρεται στο Ισραήλ και αντί να ζει σε ένα απομονωμένο νησί, τότε θα ζει σε έναν απέραντο ωκεανό όπου θα αναγνωρίζεται και ο κάθε Ισραηλινός μπορεί να μετακινείται ως τουρίστας, ως επενδυτής από την Μαυριτανία μέχρι την Ινδονησία. Αυτή είναι η έννοια της ειρήνης. Από εδώ αρχίζει η ειρήνη και από εδώ καταπολεμούμε και εξαφανίζουμε την τρομοκρατία και την βία. Daesh, Mash, όπως λέγονται από ονομασίες, θα εξαφανιστούν. Ελπίζουμε να πιστούν με αυτά τα λόγια και να επιτευχθεί η ειρήνη μαζί τους. Η διεθνής κοινότητα όλη ακούει ένα αίτημα σήμερα από ότι σε οποιοδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν να διευρύνει την διεθνή συμμετοχή, βέβαια σύμφωνα και με την γαλλική πρωτοβουλία. Έχουμε το κουαρτέτο. Αυτό το κουαρτέτο είναι μια επιτροπή. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Οπότε ευχόμαστε να διευρυνθεί αυτή η επιτροπή, οπότε να εκπροσωπηθούν περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, αραβικές χώρες και μερικές ασιατικές χώρες, οπότε να είναι μέσω πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί η ειρήνη. Και αυτή η επιτροπή, αν συγκροτηθεί έτσι, θα υπακούσουμε στις εισηγήσεις της απόλυτα και μακάρι να γίνει αυτό που είπα. Επίσης ζητάμε την διεθνή προστασία για τον λαό μας. Είμαστε άμαχοι, δεν έχουμε όπλα και δεν θα έχουμε όπλα, αλλά δεχόμαστε καθημερινές εχθροπραξίες. Ζητάμε από όλο τον κόσμο να μας προστατέψει. Αυτό μόνο. Να υπάρχουν δυνάμεις που μας προστατεύουν, να λένε αυτό είναι δίκιο, αυτό είναι άδικο. Οπότε το ζητάμε επιτακτικά. Ζητάμε επιτακτικά διεθνή προστασία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για το λαό μας, για να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια. Και εδώ ανακοινώνω ότι
συνεχίζουμε στην συνεργασία ασφάλειας με το Ισραήλ. Παρά τα όσα διαπράττουν, υπάρχει συνεργασία στον τομέα ασφάλειας ανάμεσα σε εμάς και σε αυτούς. Δεν τρεπόμαστε να πούμε την αλήθεια. Γιατί, διότι ο μη έλεγχος της κατάστασης ασφάλειας θα είναι ζημιά για αυτούς και για μας, και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα και πού μπορούν να φτάσουν αυτές οι καταστάσεις. Αυτή είναι μια συμφωνία την οποία σεβόμαστε, ενώ οι ίδιοι 20 συμφωνίες δεν σέβονται. Παραμένουμε να σεβόμαστε αυτή την συμφωνία, συνεργαζόμαστε, αλλά βέβαια το ερώτημα μέχρι πότε μπορώ να είμαι συνεπής σε αυτά που έχω συμφωνήσει, ενώ η άλλη πλευρά δεν είναι συνεπής. Αυτό είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει κανονικά η Ισραηλινή ή μάλλον η διεθνής κοινότητα να ειδοποιήσει το Ισραήλ ότι αυτό είναι σφάλμα τη στιγμή που υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία ανάμεσα σε μένα και σε αυτούς. Πρέπει να τη σεβαστούν και η διεθνής κοινότητα να πει ποια πλευρά έχει παραβιάσει τη συμφωνία, ποια πλευρά δεν σέβεται τη συμφωνία, και είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε οποιαδήποτε εισήγηση και απόφαση της διεθνούς κοινότητας. Επομένως, αυτά που ζητάμε, εντάξει, η άποψη των δύο κρατών, όλος ο κόσμος θα την αναγνωρίσει, είτε είναι στα Ηνωμένα Έθνη, στη Γενική Συνέλευση, με τα σχετικά ψηφίσματα, τα σύνορα του 1967, πρωτεύουσα θα είναι η Ανατολική Ιερουσαλήμ, τα υπόλοιπα προβλήματα θα λυθούν, θα κάτσουμε να διαπραγματευτούμε για την επίλυση και είμαι πεπισμένος ότι θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις για αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, τίνουμε την χείρα για την επίτευξη ειρήνης, της δίκαιης ειρήνης, η οποία βασίζεται στο δίκαιο, βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Δεν ζητάμε τίποτε άλλο παρά μόνο την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Πού υπάρχει το σφάλμα? Όταν υπάρχει μια διαφωνία, μια διαφορά ανάμεσα σε δύο πλευρές, προσφεύγουν στο δικαστήριο. Εμείς προσφεύγουμε στα Ηνωμένα Έθνη, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, στα ψηφίσματα της διεθνούς κοινότητας. Τι λένε? Αυτό λένε. Θα το συμφωνήσουμε, θα το αποδεχτούμε. Αλλά δεν μπορεί κανείς να είναι υπεράνω του νόμου, διότι όταν θέλει να είναι υπεράνω του νόμου θα επικρατήσει αναρχία, και βέβαια η αναρχία και η ένταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή, που αντανακλάται στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, προσφυγικό, τρομοκράτες, αυτό γίνεται διότι αυτοί οι εξτρεμιστές θεωρούν τον εαυτό τους υπεράνω του νόμου, αλλά ίσως νομίζουν ότι εφαρμόζουν και κάποιο νόμο που θέλουν οι ίδιοι. Αυτό δεν επιτρέπεται. Υπάρχει μια διεθνής νομιμότητα. Όλος ο κόσμος οφείλει να την σεβαστεί και να μην υπάρχει η αναρχία όπου κανείς δεν μπορεί να την ελέγξει πλέον. Ο δρόμος για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή μας περνάει από την επίτευξη της δικαιοσύνης και της ασφάλειας για όλους. Δεν είμαι υπερβολικός αν σας πω ότι ίσως σχεδόν είναι η τελευταία ευκαιρία. Ίσως να είναι η τελευταία ευκαιρία. Ότι έπεται της τελευταίας ευκαιρίας ίσως να είναι αναρχικές ή επιλογές αναρχίας. Οπότε πρέπει να επισπεύσουμε όλοι, να τρέξουμε για την επίτευξη της ειρήνης. Αν λοιπόν είναι η τελευταία ευκαιρία και αποτύχει, τότε θα είναι καταστροφή για όλο τον κόσμο. Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Αυτό το βήμα για το θαραλέο ψήφισμα, το οποίο εκφράζει την ευθύνη, και όπως είπα στην αρχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα κόμματα τα οποία έχουν διαφορετικές ατζέντες, έχουν διαφορετικές ιδεολογίες, υπάρχουν όμως
σε πολλά θέματα, αλλά το θέμα της Παλαιστίνης είναι ένα θέμα όπου εκδηλώθηκε ομοφωνία των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Αν είναι έκφραση ή συμβολίζει κάτι, συμβολίζει το βάθος του πολιτισμού και της παιδείας αυτού του λαού, το βάθος των ιστορικών σχέσεων που μας δένουν με αυτόν τον λαό, την πίστη του ελληνικού λαού στην διεθνή δικαιοσύνη και ιδιαίτερα στο παλαιστινιακό ζήτημα. Σας ευχαριστώ για την καλή ακρόαση. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ειδική εκδήλωση στην αίθουσα της Γερουσίας.